Θέλω να ευχαριστήσω το σώμα για την ακρόαση. Το όνομά σας, πέστε την ιδιότητά σας. Ονομάζομαι Μαργαρίτη Κατερίνα, είμαι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του 162 Δημοτικού Σχολείου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης του Τετάρτου Διαμερίσματος. Το συγκεκριμένο πρόβλημα που αφορά τα σχολεία μας, πέρα από το θέμα της καθαρίστριας και της φύλαξης που αφορά νομίζω το πλήθος των σχολείων της Αθήνας, είναι ιδιαίτερα πρωτότυπο, θα έλεγα. Θα καλούσα το σώμα να φανταστεί την εξής εικόνα που μπορώ να σας περιγράψω. Μαθητές από 4 έως 4-5 χρονών, από νήπια, έως 10-11 της 6ης Δημοτικού, να παρακολουθούν το μάθημά τους κατά τις ημέρες που έχουμε διαρκή ήπια βροχόπτωση, ξυπόλυτη, επειδή έχουν απλώσει τις κάλτσες τους και τα παπούτσια που έχουν βραχεί στα καλοριφέρ. Επί 15 συναπτά έτη, γιατί το σχολείο μας πρόκειται για ένα νεόδμητο εντός εισαγωγικών σχολείων, το έτος που κτίστηκε ήταν το 2003, προσπαθώντας και περιμένοντας να στεγνώσουν όταν και εφόσον αυτό είναι εφικτό. Είναι πολύ σημαντικό και το έχουμε καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα επίσημα και στο Γραφείο Αντιδημάρχου Αστικής Υποδομής Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή από τις 23 Ενδεκάτου του 2015, λάβαμε μία σύντομη απάντηση ότι θα συμπεριληφθεί σε αντιπλημμυρικά έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ εντός του 2018. Δεν έχει γίνει τίποτα και θα ήθελα να σας τονίσω ότι από τα θλιβερά γεγονότα της Μάνδρας και έπειτα, το σχολείο με μία λίστα άλλων σχολείων του Δήμου της Αθήνας από τη Μάνδρα και μετά βρίσκεται κλειστό σε έντονα καιρικά φαινόμενα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο και να υπάρχει πρόσβαση, γιατί ξέρουμε όλοι ότι ένα σχολείο μόλις 2 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας δεν μπορεί να υπάρξει ανοιχτό και να παραμείνει σχολείο εάν δεν υπάρχει πρόσβαση. Το δεύτερο ζήτημα που θα ήθελα να αναδείξω είναι ότι εφόσον γλιτώσουμε από τις πλημμύρες, μπορεί να διατρέχουν διαρκώς γονείς και μισά παιδιά του σχολείου. Να σημειώσω εδώ τον αριθμό. Το σχολείο μαζί με τον νηπιαγωγείο φιλοξενεί 276 μαθητές κάθε χρόνο και όλοι αυτοί οι γονείς είναι ενήμεροι και έχουν παραστεί στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση που πήραμε την απόφαση να κινητοποιηθούμε ξανά για αυτό το ζήτημα. Διατρέχουν λοιπόν με κίνδυνο της ζωής τους να φτάσουν στο σχολείο τους διασχίζοντας τη γνωστή σε όλους μας οδός Έμονος, η οποία ξεκινάει από το ύψος της επιχείρησης Τζάμπο μέχρι τη Ζηνοδόρου Κυφυγενίας που βρίσκεται το δικό μας σχολείο, με κίνδυνο τη ζωή τους να τους παρασύρουν φορτηγά, μηχανάκια και άλλα κινούμενα, τροχοκινούμενα κτλ. Γιατί δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη, τίποτα σε αυτό το δρόμο που να τους προσφυλάσει, ούτε καν πεζοδρόμια. Πάρα πολύ σύντομα να εκφράσω την υποστήριξή μου ως εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων και στο 102ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.